Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα ολοκληρώσουμε τις φάσεις της μειωτικής διαίρεσης και θα δούμε πώς παράγονται οι γαμέτες. Θα πρέπει όμως να σας πω εδώ πέρα κάτι, που μάλλον δεν σας το είπα στην αρχή των βίντεο για τη μείωση, ότι η μείωση δεν επαναλαμβάνεται για αυτό το κύτταρο το οποίο την ξεκίνησε. Δεν είναι δηλαδή σαν τη που έχουμε έναν κύκλο επανάληψης των δημιουργούμενων κυτάρων ξανά και ξανά. Μόλις δημιουργήσουμε τους γαμέτες από ένα αρχικό κύτταρο, τότε οι γαμέτες αυτοί έχουν δύο τρόπους να διαλέξουν. Είτε θα γονιμοποιήσουν ένα άλλο γαμέτι και θα δημιουργηθεί ένα ζυγωτό, είτε θα εξαφανιστούν, θα χάθουν. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε πώς περιγράφει το σχολικό μας βιβλίο τη δημιουργία των γαμετών. Και να λοιπόν βρισκόμαστε στο τέλος της μείωσης 1, εκεί που τα αφήσαμε τα κύτταρά μας, στο προηγούμενο βίντεο, και έχουμε, όπως είδαμε, δύο απλοειδή κύτταρα, τα, οποία έχουν το κάθε ένα από δύο χρωμοσώματα, ένα, δύο, και διπλασιασμένα τα χρωμοσώματα τους από δύο αδελφές χρωματίδες το κάθε ένα, άρα συνολικά κύτταρο, έχουμε τέσσερα δίκλωνα μόρια DNA. Τώρα τι θα γίνει. Τα χρωμοσώματα αυτά θα αποσυσπηρωθούν και θα πάμε στη φάση G1. Αλλά δεν θα περάσουμε σε φάση S να διπλασιαστεί το γενετικό υλικό, αλλά κατευθείαν θα περάσουμε στην G2 για να συνεχίσουμε με τη δεύτερη μειωτική διαίρεση. Έτσι λοιπόν, όπω αναφέρει στο τέλο τη μείωση 1 το σχολικό μα, λέει ότι την πρώτη μειωτική διαίρεση ακολουθεί η δεύτερη χωρί να μεσολαβεί αυτοδιπλασιασμό του γενετικού υλικού πριν από αυτήν. Δεν έχουμε δηλαδή φάση S. Από G1 πάμε κατευθείαν στην G2. Δεύτερη λοιπόν μειωτική διαίρεση και βλέπουμε ότι καθένα από τα δύο αυτά κύτταρα που προκύπτουν από την πρώτη μειωτική διαίρεση υφίσταται μία διαίρεση που έχει την ίδια ακολουθία γεγονότων όπως και η μύτωση. Δηλαδή προσωμιάζει λιγάκι τη μύτωση. Στο τέλος της έχουν παραχθεί τέσσερα απλοειδή κύτταρα που έχουν το μισό της ποσότητας του γενετικού υλικού του αρχικού κυτάρου. Άρα θα έχουμε τέσσερα νέα κύτταρα με δύο χρωμοσώματα και δύο μόρια DNA το καθένα. Όπως θα δούμε στο τέλος των διαφανειών. Όπω ε, έχουμε πει και στα προηγούμενα βίντεο, όλε αυτέ τι εικόνε και τι διαφάνειε και όπω αυτά φαίνονται, μπορείτε να τα δείτε και στο βιβλίο μου, όπου τα αναπτύσσω και με περισσότερη λεπτομέρεια. Το πώ θα αποκτήσετε το βιβλίο μου μπορείτε να το δείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Αυτό λοιπόν συμβαίνει που λέει ότι θα πάρουμε αυτά του είδου τα τέσσερα γαμετικά κύτταρα, γιατί το καθένα του έχει πάρει τη μία αδερφή κομματίδα από κάθε ζευγάρι ομόλογων Χρωμοσωμάτων. Έτσι, τη μία αδελφή χρωματίδα από κάθε ζευγάρι ομόλογων χρωμασωμάτων και θα δούμε τελικά πώς διαφοροποιούνται το ένα από το άλλο. Ωραία, να λοιπόν τα κύτταρά μας, έχουμε περάσει στην πρόφαση. Ήδη αρχίζει να αποδιατάσσεται η πυρηνική μεμβράνη και να εμφανίζονται τα ηνίδια της ατράχτου, η όπως ακριβώς συμβαίνουν και στα πρώτα στάδια της, των προφάσεων, κυρίως, όπως είπε το σχολικό, της πρόφασης της μύτωσης. Προσωμιάζει, είπαμε, στην πρόφαση της μύτωσης. Συμπικρώνονται τα χρωμοσώματα, σχηματίζεται άτρακτος, σιγά-σιγά, από τους μικροσωληνίσκους, από αποδιοργανώνεται ο πυρηνικό φάκελος και έχουμε και αποδιοργάνωση, όπως βλέπετε, και του πυρηνίσκου. Και περνάμε στη μετάφαση 2, τα χρωμοσώματα είναι στο ισημερινό επίπεδο. Τα βλέπετε, είναι σε μία σειρά, σε ένα στίχο και έχουμε σε κάθε κύτταρο, όπως είπαμε, συνεχίζουμε να έχουμε δύο χρωμοσώματα και τέσσερα δίκλωνα μόρια DNA στο κάθε ένα από τα κύτταρα. Είπαμε. Στη συνέχεια έχουμε την ανάφαση 2. Την αρχή της δηλαδή, οι χρωματίδες διαχωρίζονται, άρα Αφού διαχωρίζονται οι χρωματίδες, δημιουργούνται χρωμοσώματα. Επομένως, εφόσον το κύτταρο ακόμα δεν έχει χωριστεί, έχουμε τέσσερα χρωμοσώματα και τέσσερα δίκλων DNA ανά κύτταρο. Ακόμα. Προσέξτε ένα σημείο που θέλω να το δούμε για ασκήσεις, ότι σε κάθε πόλο τα χρωμοσώματα τα οποία πηγαίνουν εκεί είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Θυμηθείτε ότι το αντίστοιχο φαινόμενο που συμβαίνει στη μύτωση, ναι μεν πηγαίνουν τα χρωμοσώματα, αλλά είναι ανά δύο ίδια, είναι ζεύγι, γιατί θα δημιουργήσουν το διπλοειδές κύτταρο. Εδώ πέρα δεν είναι ένα ζεύγι, πάμε για γαμέτι. απλοειδές κύτταρο. Και το γράφουμε και εδώ, σε κάθε πόλο φτάνει μονή σειρά χρωμοσωμάτων, όχι ζεύγη, οι αδελφές χρωματίδες έχουν χωριστεί. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα το φαινόμενο να έχουμε ένα κύτταρο με τέσσερα χρωμοσώματα και τέσσερα μορία DNA. Στη συνέχεια περνάμε στην τελόφαση, στην τελόφαση 2, και ενώ ήδη έχουμε δει από προηγουμένως να αρχίζει να δημιουργείται η κυταροπλασματική διαίρεση, εδώ πέρα είναι ακόμα πιο έντονο, Συνεχίζουμε να έχουμε τέσσερα χρωμοσώματα και τέσσερα δίκλωνα μόρια DNA γιατί υπάρχει ακόμα επικοινωνία μεταξύ των κυτάρων μας. Οπότε θα τα μετρήσουμε όλα σαν να είναι στο ίδιο κύτταρο εφόσον δεν έχει συντελεστεί ακόμα η διαίρεση. Και τελειώνουμε, δημιουργούνται οι γαμέτες, να του τους βλέπετε, ένα, δύο, τρεις, 4 γαμέτες και αν προσέξετε οι γαμέτες είναι όλοι διαφορετικοί μεταξύ του. Θα έπρεπε κανονικά να είναι ανά δύο οι ίδιοι όμοι, αλλά λόγω του επιχειασμού που έχει συμβεί στην μείωση 1, στην πρόφαση 1 της μείωση, έχουμε διαφορετικά έστω και κατελάχιστον μεταξύ των χρωμοσωμάτων που δημιουργούνται. Επομένως, Έχουμε. Ωραία, τα κατάφερε λοιπόν, λέω, το κύτταρο και δημιούργησε του γαμέτε δύο χρωμοσώματα και δύο μόρια DNA στο καθένα. Πριν τελειώσουμε όμω, εδώ δεν έχουμε και κάτι άλλο να πούμε επάνω σε αυτό. Ολοκληρώθηκε η δημιουργία των γαμετών, ολοκληρώθηκε η δεύτερη μειωτική διαίρεση. Θέλω να δούμε αυτό εδώ πέρα το σχεδιάγραμμα. Είναι ένα σχεδιάγραμμα το οποίο μα δείχνει την ποσότητα του γενετικού υλικού κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων τη μείωση. Κάνουμε δηλαδή μία επανάληψη παρακολουθώντα την ποσότητα αυτή τη φορά. Κοιτάξτε, είπαμε πω στην αρχή έχουμε τέσσερα μόρια DNA και α πούμε πω το συνολικό ποσό, η ποσότητα δηλαδή που υπάρχει μέσα στο κύτταρο είναι νη. Κεφαλαίο. Αυτή διατηρείται η ποσότητα σε όλη τη φάση G1 και μετά κατά τη φάση S συνεχίζουμε να μιλάμε πως είμαστε στην προετοιμασία για διέρεση πριν τη μείωση 1. Πριν λοιπόν τη μείωση 1 διπλασιάζει το γενετικό υλικό και φτάνει στο σημείο που ξεκινάει η G2 στο τέλος της S1 που έχουμε διπλασιάσει το γενετικό υλικό οπότε έχουμε φτάσει στο επίπεδο της ποσότητας 2 νι. Στη συνέχεια από τη G2 και σε όλη την μείωση 1 μέχρι και την τελόφαση έχουμε διπλασιασμένο το γενετικό υλικό, 2 νι την ποσότητα του γενετικού υλικού και αμέσως μετά με την πρώτη μειωτική διαίρεση η ποσότητα του γενετικού υλικού θα πέσει στην αρχική ποσότητα, θα γίνει νη πάλι, αν τα μετρήσετε έχουμε πάρει τέσσερα μόρια DNA, δηλαδή η ποσότητα είναι πάλι νη, ανεξάρτητα βέβαια αν είναι αδελφέ χρωματίδε. Σαν ποσότητα είναι ακριβώ ίδια με την ποσότητα που υπήρχε στη, στο αρχικό μα κύτταρο. Αυτό διατηρείται, αυτή η ποσότητα διατηρείται σε όλη τη διάρκεια τη μείωση 2 και στο τέλο τη μείωση 2 γίνεται και η τελική διαίρεση και φτάνουμε στου γαμέτε οι οποίοι έχουν το μισό τη μισή ποσότητας, δηλαδή, βλέπετε, έχει νη δεύτερα. Αυτά λοιπόν είχα να σα πω για την ολοκλήρωση τη μείωση 2, αλλά για να δούμε γρήγορα γρήγορα τι μάθαμε. Μάθαμε τι φάσει τη μείωση 2, πρόφαση, μετάφαση, ανάφαση και τελόφαση 2, και είδαμε πώ κινούνται τα χρωμοσώματα μέχρι να δώσουν τελικά του γαμέτε. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε τη βιολογική σημασία της μείωσης τι ωφελεί τον οργανισμό, τους οργανισμούς, τη φύση, η μείωση. Αυτά και να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα. Γεια σας.